557. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο Ψαλμοί και το ψαλμό κόπα α 91 ψαλμός σελίς 557. Στη σελίδα λοιπόν 557 θα διαβάσουμε το ψαλμό 91. Ο κατοικών υπό τη σκέπην του υψίστου, υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Θέλω, λέγει, προς τον Κύριον, σύ είσαι η καταφυγή μου και φρουριόν μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα φτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα σπτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού, την ημέραν από βέλους πετωμένου, από θανατικού το οποίον περιπατεί εν σκότη, από ολέθρου ως τη ερημόνη εν μεσηβρία. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μεριάς εκ δεξιών σου, πλύνει σε, δε θέλει πλησιάζει. Μόνον με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει των ασεβών την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριον την ελπίδα μου τον ύψιστον έκανες καταφύγιον σου, δε θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ δε θέλει πλησιάζει στην σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξεις τους αγγέλους αυτού περισσούδια να σε διαφυλάτωσιν εν πάσες τεσοδί σου. Θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και επί ασπίδα. Θέλεις καταπατήσεις σκύμνων και δράκοντα. Επειδή έθεσεν εις εμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν, θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει σε αυτόν τη σωτηρία μου. Αμήν. Η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι οι άνθρωποι στην αποχή μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, θα αποψυχούνε εκ του φόβου και της προσδοκίας των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Έφτασαν τα χρόνια, έφτασε η κρίσιμη εποχή όπου ο Λόγος του Θεού έχει προφητεύσει ότι καιροί κακοί και δύσκολοι θα βασανίζουν τους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους, ακόμη και σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής τους, καθώς η αμαρτία θα φτάνει στο πλήρες, η απιστία θα σαν γάγκρενα θα εξαπλώνεται στις ψυχές των ανθρώπων και η αδικία των ανθρώπων θα πολλαπλασιάζεται και οι άνθρωποι θα γίνονται όλο και πιο σκληροί, πιο ανώσιοι, πιο άγριοι, πιο επιθετικοί. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε και θα συνεχίζουμε να βιώνουμε πιο έντονα και εδώ στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Δεν αναφέρομαι στα 2/3 του πλανήτη μας που ζει τραγικές καταστάσεις από ελλείψεις παντός είδους, αλλά μιλάω για το 1/3 του πλανήτη που οι άνθρωποι είναι πιο πολιτισμένοι και με μεγαλύτερη ευμάρεια. Παρόλα αυτά, αυτά τα χαρακτηριστικά πολλαπλασιάζονται. Η πίστη των ανθρώπων σβήνει και η απιστία ορθώνεται σαν όρος απροσπέλαστο από τους ανθρώπους. Όμως ευχαριστούμε το Θεό γιατί ανάμεσα στον κόσμο αυτό υπάρχει ένα μικρό υπόλοιπο σε κάθε θρησκεία, σε κάθε χώρα, σε κάθε πολιτισμό, ένα μικρό υπόλοιπο που στρέφει το βλέμμα του στον Πατέρα τον Ουράνιο, δέχεται
τον Ιησούν Χριστόν ότι ο Θεός τον απέστειλε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δέχεται δηλαδή ότι ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού, ο μοναγενής απεστάλλει και δεν εφίστη αυτόν ο Θεός, ώστε ερχόμενος στη γη, αφενός με να κηρύξει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών που κανένας άλλος δεν γνωρίζει, γιατί είναι ο μόνος που κατέβηκε από τον ουρανό. Αφετέρου, τη νέα διδαχή, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δια του οποίου σωζόμεθα, εάν στεκόμεθα εις αυτό και αν περιπατούμε στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινή μας ζωή, σύμφωνα με τα Άγια και ζωοποιά λόγια του Ιησού Χριστού. Και τέλος, έστειλε τον Ιησού Χριστόν να ελευθερώσει τους ανθρώπους, τους δικαίους εχμαλωτισθέντας από το διάβολο και σατανά, για τις αμαρτίες τους, τις ανομίες τους, τις παραβάσεις τους, τις αδικίες τους, την άγνοιά τους. Γιατί ο Λόγος του Θεού φωνάζει, ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως, να ελευθερώσει τους δικαίους εχμαλωτισθέντας διά του Ιησού Χριστού, να δέσει τον ισχυρό, τον διάβολο, ο ισχυρότερος αυτού, ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι υπάρχει παγκόσμια, στην πατρίδα μας και στην περιοχή μας, ένα μικρό υπόλοιπο που δέχθηκε τον Ιησούν Χριστόν σαν σωτήρα, λυτρωτή, επεκαλέστη το όνομα επί το λόγο του Κυρίου, του Ιησού Χριστού του Κυρίου, και ο Χριστός τον έσωσε και τον πρόσθεσε στην Εκκλησία του. Όμως και αυτός ο λαός, όπως τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού, έθνος Άγιον Βασίλειον Ιεράτευμα, λαός τον οποίον εξηγόρασε ο Θεός μέσα από την αμαρτία και μετέφερε από το σκοτάδι στο θαυμαστό αυτού φως, με σκοπό να εξαγγείλει τις αρετές εκείνου. Αυτός λοιπόν ο λαός ζει και αυτός, κινείται, αναπνέει, υπάρχει μέσα σε αυτό τον κόσμο που φθήρεται και είναι, όπως είπαμε, γεμάτος αδιέξοδα, είτε περιβαντολογικά είτε οικονομικά, πλήρη αδιέξοδα, σωτηρία δεν υπάρχει, είτε κοινωνικά είτε εθνικά είτε πολιτικά, σε τέλεια και πλήρη αδιέξοδα σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του ανθρώπου, όπως τα έχει προφητεύσει πριν από χιλιάδες χρόνια ο Λόγος του Θεού, ο Θεόπνευστος και αψευδής, και ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που γράφτηκε από ανθρώπους Αγίους, αλλά δια Πνεύματος Αγίου, από ανθρώπους της πρώτης Αποστολικής εκείνης ευλογημένης Εκκλησίας. Αυτός λοιπόν ο λαός ζει μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όμως είναι ο μόνος λαός που έχει πρόσβαση μέσα από το Λόγο του Θεού να βρίσκει διέξοδα σε κάθε αδιέξοδα, λύση σε κάθε πρόβλημα. Όχι με τη δική του ικανότητα, δύναμη, εξυπνάδα, πλούτο, μόρφωση ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δύναμης και εξουσίας έχει ο άνθρωπος, αλλά μέσα από ένα πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, ενός ανθρώπου με συντετριμένη καρδιά και ενός ανθρώπου που τρέμει το Λόγο του Θεού τον Άγιο. Τρέμει στο Λόγο του Θεού. Φοβάται μη λυπήσει το Θεό. Γνωρίζοντας ότι ο Λόγος του Θεού λέγει και ρωτάει και απαντάει. Ποιος είναι τόσο σοφός ώστε να γνωρίζει τη λύση όλων των πραγμάτων? Και απαντάει ο Λόγος του Θεού, ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός συνετίζει, ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάει στην προσωπική του αλλά και στην οικογενειακή του ζωή, ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός συμβουλεύει,
και ο άνθρωπος τον οποίο ο Θεός ως πατέρας προστατεύει και βοηθάει. Και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άλλος παρά αυτός που αναγνωρίζει ότι είναι ασήμαντος, μικρός, τυποτένιος και ότι ό,τι καλό έχει είναι δώρο Θεού, διότι είναι και γραμμένο «Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εκ του Πατρός των φώτων». Αναγνωρίζει λοιπόν ότι ό,τι καλό έχει ο Θεός του το έχει χαρίσει και ότι λάθος υπάρχει στη ζωή του ο ίδιος το έχει επιλέξει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν γνωρίζει ότι υπάρχει λύσεις σε όλα τα προβλήματα και υπάρχει προστασία σε όλες τις δυσκολίες από έναν παντοδύναμο Θεό, πάνσοφο Θεό, πανάγαθο Θεό, που δεν είναι μακρινός, αλλά δια του Ιησού Χριστού κατοικεί εντός του ανθρώπου, καθώς μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι εσείς είστε ναός του Θεού, διότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα εγκύψουμε, θα επιμείνουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι ο Λόγος του Θεού, να διακρίνουμε τι μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή μας, αλλά και τι πρέπει να κάνει ο Θεός, μάλλον συγγνώμη, και τι πρέπει να κάνουμε εμείς ενώπιον του Θεού, ώστε να ελευθερωθούν οι ουράνιες δυνάμεις με εύνοια στον κάθε έναν από εμάς. Ο Θεός ζητάει από εμάς μία συνεχή και τέλεια επικοινωνία μαζί Του δια του Λόγου Του και της προσευχής Του. Ο Θεός ζητάει από εμάς να ξέρουμε ότι χωρίς προσευχή και εξήτηση απάντηση από το Θεό δεν έρχεται. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν και όχι σε κανένα άλλο χαρακτηριστικό ανθρώπινο. Τέλος, ο Θεός θέλει από μας μια τέλεια εξάρτηση, δηλαδή πίστη, ελπίδα και αγάπη όπως θα δούμε, και μια τέλεια ιδιαιτέρως εμπιστοσύνη, να εμπιστευτούμε τη ζωή μας, τον εαυτό μας σε Αυτόν. Γι' αυτό έρχεται και μας βεβαιώνει μέσα από τον αψευδή λόγο του ότι όποιος κατοικεί κάτω από τη σκέπη του υψίστου, τότε μόνο αυτός διαμένει, διατρίβει, ζει κάτω από τη φροντίδα της σκιάς του παντοδυνάμου. Άρα ο Θεός δεν θέλει περαστικούς λατρευτάς, αλλά θέλει ανθρώπους που έχουν πάρει στερεή απόφαση να στέκονται στην παρουσία Του εξητώντας Αυτόν. Και τότε ο άνθρωπος αυτός που κατοικεί υπό τη σκέπη του υψίστου και διατρίβει, διαμένει στη σκιά του Παντοκράτορος, θα λέγει με πίστη προς τον Θεό: «Εσύ είσαι η καταφυγή μου, εσύ είσαι το φρούριό μου, σε σένα θα ελπίζω». Είναι μια προσευχή πίστης και είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που θέλει ο Θεός και μένει στον άνθρωπο, καθώς είναι γεγραμμένο «πίστης, ελπής και αγάπη, μεγαλύτερα τούτον η αγάπη». Εμπιστεύομαι το Θεό και ομολογώ ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι αυτός είναι η καταφυγή μου και το φρούριό μου. Γι' αυτό ανταποκρίνεται ο Θεός άμεσα λέγοντας: «Εγώ θα σε λυτρώνω από την παγίδα των κυνηγών και εκθανατηφόρου λοιμού, εγώ με τα φτερά μου θα σε σκεπάζω και κάτω από τις πτέρυγές μου θα είσαι ασφαλής, γιατί η αλήθεια μου είναι πανοπλία και ασπίδα. Δεν θα φοβάσαι πια από φόβου νυχτερινού την ημέρα, ούτε από βέλος πετουμένου,
ούτε από θανατικό το οποίο περπατάει στο σκοτάδι, ούτε από όλεθρο στις ερημόνι εν μεσημβρία, διότι χιλιάς θα πέφτει εξ αριστερών σου, μυριάς εκ δεξιών σου, αλλά κακό εσένα δεν θα σε πλησιάζει, από μακριά θα βλέπεις τον ασεβών την ανταπόδοση. Εάν λοιπόν στρέψεις την εμπιστοσύνη σου στον Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και διαπνεύματος Αγίου, τότε η προστασία του Θεού θα είναι απόλυτη σε σένα. Η πίστης προς τον Θεό, η εμπιστοσύνη σου δηλαδή προς τον Θεό, η εμπιστοσύνη σου προς τον Ιησού Χριστόν, γιατί πίστης είναι ελπιζομένων υπόστασης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων, περιγράφει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εάν λοιπόν συγκεντρώσουμε τη σκέψη μας μέσα από το Λόγο του Θεού και δεχθούμε το Λόγο του Θεού σαν θεόπνευστο, που είναι, και σαν αψευδή, μας βεβαιώνει ο Θεός ότι αν εμπιστεύεσαι τον Θεό, η ζωή σου και η οικογένειά σου θα είναι στην απόλυτη προστασία του Θεού. Κακόν, λέει η Γραφή, δεν θέλει συμβαίνει σε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Εγώ ξέρω ότι είναι γεγραμμένο, πάντα ταύτα τα οποία ζούμε θέλουν συγγίνει πρώτον, γιατί ύστερα θα έρθει το τέλος. Πάντα ταύτα θα γίνουν. Τίποτα από όσα είναι γραμμένα δεν θα αποφευθούν. Τα διέξοδα θα γίνονται όλο και μεγαλύτερα και οι καιροί θα γίνονται όλο και πιο κακοί και οι άνθρωποι θα γίνονται όλο και πιο σκληροί, αλλά ταυτόχρονα και φοβισμένοι. Θα αποψυχούνε εκ της προσδοκίας των κακών που έρχονται στην οικουμένη. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει σήμερα. Εάν η εμπιστοσύνη σου είναι στραμμένη στον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω μέσα από το Λόγο του Θεού, τότε θα είναι εξασφαλισμένη από το Θεό η προστασία σου. Και αυτό δεν γίνεται πρώτη φορά, αλλά έτσι εργάζεται και ενεργεί ο Θεός. Δεύτερον, 9 εδάφιο. Επειδή εσύ τον Κύριον την ελπίδα μου τον ύψιστον έκαμες καταφυγήν σου, δεν θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ, δεν θέλει πλησιάζει στην σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξει ο Θεός εις τους αγγέλους αυτούς περί σου, δια να σε διαφυλάτωσιν εν πάσες της οδής σου. Θα σε σηκώνουνε στα χέρια τους, για να μην προσκόψει προς λίθον το πόδι σου. Θα πατήσεις επάνω σε λέοντα και σε φαρμακερό φίδι, θα καταπατήσεις αυτούς. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι η ελπίδα. Εάν η ελπίδα σου είναι μόνο στον Ιησού Χριστόν και όχι σε ανθρώπους, καταστάσεις, σε ανθρώπους ισχυρούς, δυνατούς, σε πλούτο, σε εξουσία, εάν προσανατολίσουμε, και σήμερα αδελφοί αυτοί, αυτό πρέπει να το κάνουμε, να προσανατολίσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Θεό και να προσανατολίσουμε την ελπίδα μας στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, τότε εγγυάται ο Θεός ασφάλεια. Στην πίστη προστασία, στην ελπίδα ασφάλεια. Ασφαλής. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θεωρούμε ότι δύσκολα θα συνεχίσει η ζωή των ανθρώπων. Τα κοινωνικά προβλήματα, οι κοινωνικές αναταραχές θα πολλαπλασιάζονται.
Οι αγανακτισμένοι θα πολλαπλασιάζονται. Θα αγανακτούν ο ένας με τον άλλον. Και όλοι μαζί. Μόνο αυτός που εμπιστεύεται τον Θεό θα βρίσκεται σε απόλυτη προστασία Κυρίου, και μόνο αυτός που ελπίζει στον Ιησού Χριστόν θα είναι σε ασφάλεια. Όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Και εμείς πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού. Αμήν αδερφοί. Πιστεύουμε μόνο στο Λόγο του Θεού. Και ελπίζουμε μόνο στο Λόγο του Θεού. Αλλά λέει και κάτι άλλο ακόμη. 14 εδάφιο. Επειδή έθεσε εις εμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν, θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτόν. Μετ' αυτού θέλω είστε εν θλίψη, θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει σε αυτόν τη δική μου σωτηρία. Εάν τώρα προχωρήσουμε λίγο παραπάνω και θέσουμε την αγάπη μας στον Ιησού Χριστόν τον Κύριο, καθώς και είναι και η πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, ψυχής σου, διανοίας σου και δυνάμεώς σου. Εάν θέσουμε, στρέψουμε την αγάπη μας κατεξοχήν προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε όχι μόνο θα μας λυτρώνει, αλλά και θα μας υψώνει μέσα σε αυτό το περιβάλλον εις δόξαν του ονόματός του του Αγίου. Θα φαίνεται δηλαδή μέσα στο σκοτάδι φως. Μέσα στο σκοτάδι του κόσμου τούτου, ο Χριστός λέει «Σείς είστε το φως του κόσμου τούτου». Μέσα στην ταλαιπωρία του κόσμου τούτου, ο Χριστός λέει «Σείς είστε το άλας της γης». Θα φαίνεται η διαφορά, θα διακρίνεται. Θα διακρίνεται μέσα στη γενική λύπη η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Μέσα στο φόβο η πίστη και η εμπιστοσύνη και η ελπίδα μας στο Χριστό. Εάν αγαπήσουμε το Χριστό με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια, τότε θα προσευχόμαστε και θα μας ακούει. Θα του μιλάμε και θα μας απαντάει. Θα μας μιλάει και θα του απαντάμε. Θα συνεργαζόμαστε και θα συνομιλούμε μαζί του. Ενώπιον των οφθαλμών του θα μας καταστήσει αξιόπιστους αυτός και πολύτιμους, ώστε καθώς είναι γεγραμμένο αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάστης γιατί εγώ σε αγάπησα. Είναι λοιπόν μια πρόσκληση, μια παράκληση, μια προτροπή του Λόγου του Θεού σήμερα προς όλους εμάς που ακούμε το Λόγο του Θεού, και να την πάρουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σοβαρά υπόψη μας. Δεν είναι λόγια ανθρώπου τυποτένιου ούτε ιδανού, αλλά είναι λόγια ένδοξου Θεού, γραμμένα μέσα στον αψευδή Λόγο του Θεού. Εμπιστεύσου το Χριστό σήμερα και θα σε υποπροστασία. Ουράνια, έλπισε σε Αυτόν και θα σε σε ασφάλεια συνεχόμενη. Αγάπησε Αυτόν και η ευλογία Αυτού θα είναι πλήρη σε σένα. Θα συνομιλεί μαζί σου, θα συνεργάζεται μαζί σου, θα σε δοξάζει για να δοξάζεται το όνομά του το Άγιο. Και επειδή ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει, άνεφ εμού δε δύναστε να κάμετε ουδέν. Γι' αυτό, καταλαβαίνοντας την ανάγκη αφενός μεν της εμπιστοσύνης που πρέπει να έχουμε σε Αυτόν, της ελπίδας που πρέπει να έχουμε σε Αυτόν και της αγάπης μας που πρέπει να περιβάλλουμε το Άγιο Πρόσωπό Του, καταλαβαίνοντας την αναγκαιότητα λοιπόν πρώτον και δεύτερον την ανικανότητά μας, την αδυναμία μας,
να το πράξουμε αυτό. Γι' αυτό σας παρακαλώ να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε χάρη από το Θεό, να γεμίσει την καρδιά μας με πίστη, με ελπίδα, αλλά και με αγάπη, καθώς είναι γεγραμμένο, η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Ας προσευχηθούμε, σας παρακαλώ, με όλη μας την καρδιά. Κάθε ένας για το πρόσωπό του, για τον εαυτό του καταρχάς. Κάθε ένας για την οικογένειά του και όλοι μαζί για την πατρίδα μας. Ο Θεός να δώσει πίστη στον κάθε έναν από μας, πίστη Θεού, ώστε ό,τι αν ζητάμε να λαμβάνουμε, ελπίδα ουράνια, ελπίδα στο όνομα του Χριστού, ώστε η ζωή μας να βρίσκεται πάντοτε κάτω από την ασφάλειά Του και τέλος αγάπη στο πρόσωπό Του, ώστε η ζωή μας να είναι πλημμυρισμένη από την ευλογία Του και από την παρουσία Του και από τη δόξα Του.